προηγούμενη Δευτέρα δεν ήμουν παρόν, όχι γιατί δεν ήθελα να είμαι στο ΕΕΚΑ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, απλώς ήμουν για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα και γι' αυτό έλειπα. Και γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω για να πω κι εγώ δύο λέξεις για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Είναι η μοναδική φορά που η τοπική αυτοδιοίκηση στέκεται στο ύψος της. Είναι η μόνη φορά που το κεντρικό κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία λέει πάντοτε κατηγορούσε το κεντρικό κράτος ότι η τοπική αυτοδιοίκηση παλιδρομεί. Πάντοτε μας έλεγαν ότι μεταξύ σας δεν μπορείτε να τα βρείτε. Και εκεί επάνω πατούσαν και έκαναν ό,τι έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι η μοναδική φορά που εμείς έχουμε μία πλεύση και προσπαθούμε να την κρατήσουμε και την κρατάμε και απέναντι μας έχουμε κάποιους συνομιλητές οι οποίοι στην κυριολεξία δεν ξέρουν τι μας λένε. Αυτό το πήγαινε ένα, των περιοχών. Θυμόσαστε τι έχουμε περάσει. Να έρθουν εδώ τα μισθεγνά, να έρθουν όλες οι περιοχές. Και ο ίδιος ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Από τη μία μέρα στην άλλη και από τη μία περιοχή στην άλλη. Εγώ, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να συνομιλούμε με την κυβέρνηση, διότι το πρόβλημα δεν γίνεται μόνο από εμάς. Θα πρέπει να λυθεί και από την κυβέρνηση. Αλλά από ποια κυβέρνηση και από ποιους ανθρώπους. Από ανθρώπους οι οποίοι, αν μη τι άλλο, αυτό το οποίο λένε να μπορούν να το στηρίξουν. Εδώ πέρα βρισκόμαστε σε ένα. Ας μην το χαρακτηρίσω, γιατί πρέπει να κρατήσουμε και την κουβέντα μας ψηλά. Βέβαια, θέλω να σας πω και κάτι άλλο και μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Να ξέρετε ότι αυτή εδώ η ιστορία έχει κουράσει πάρα πολύ. Όπως επίσης εμένα με λυπεί και με στεναχωρεί να βλέπω ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να τσιρίζουν, να φωνάζουν στα κανάλια, να δυσφημούν. Δεν το κάνουν για να δυσφημίσουν. Θέλουν να βγάλουν την αγανάκτησή τους και συνεχώς αυτό το νησί, η μόνη στάβα και η μόνη ταυτότητα που έχει και προβάλλεται είναι μόνο για το κομμάτι του μεταναστευτικού. Αυτό λοιπόν είναι μια ιστορία την οποία τουλάχιστον εμείς πρέπει να την κρατήσουμε πολύ χαμηλά. Φτάνει πια. Έχουμε βιώσει τα καμπανάκια, έχουν χτυπήσει κάποια χρόνια πριν. Θυμόσαστε ποιοι περάσαν από εδώ, ο Πάπας, το CNN, ο ένας, ο άλλος. Τι κερδίσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τι πήραμε από όλη αυτή την ιστορία. Πρέπει και εμείς να διδαχθούμε μέσα από τα δικά μας λάθη που έκανε η όποια τοπική αυτοδιοίκηση τότε. Που εγώ δεν λέω ότι το έκανε γιατί ήθελε να το κάνει. Και αυτοί μέσα στον Κικαιώνα που ήταν κάναν αυτά που κάνανε. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή όλα αυτά να μας γίνουν τα παθήματα μαθήματα. Και θα δανειστώ κάτι γιατί το ήθελα και εγώ από αυτό που είπε και η κυρία Ιερυφίνη, κυρία Πετέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ μιλάμε για ένα νέο Δήμο, το έχουμε καταλάβει. Με δεκάδες προβλήματα. Εάν πέσουμε στο πηγάδι αυτό το καθημερινό να μας τρώει, δεν πρόκειται να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. Θα μου πει κάποιος πάρα πολύ εύστοχο ότι ωραία, και τι πρέπει να κάνουμε, να μην κάνουμε τίποτα. Σαφώς και όχι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει εμείς ως άνθρωποι που θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας, το Δήμο μας, να κοιτάξουμε για αυτή την παράδειγμα. Αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Ούτε πρόκειται να γίνει κανένα βήμα. Μακάρι να είναι ψεύτης. Και μακάρι να πω λάθος. Και μακάρι αυτά τα οποία λέω άλλο να έχουν εξαλειφθεί τα πάντα. Εννοείται ότι είναι κάτι για το οποίο δεν περισσεύει να πούμε ο καθένας την άποψή του. Εννοείται ότι λέμε αυτό που πιστεύουμε, αλλά όλοι μαζί συναποφασίζουμε. Διότι ίσως είναι η μοναδική ευκαιρία να κρατήσουμε όσο μπορούμε πιο ψηλά αυτό το κομμάτι που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση και που έχει ταλανιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια την κεντρική εξουσία. Και έχει μπει πολλές φορές στο περιθώριο. Βέβαια, εδώ δεν είναι και η επόμενη και η άλλη δημαρχιά μην ευθυνών. Εγώ βλέπω, διαβάζω, εδώ λένε ότι άμα μας φέρετε τους πρόσφυγες στο Δήμο μας, θα ακούμε με τα κουμπούρια, θα κάνουμε, θα ράνουμε, διότι δεν έχουν περάσει αυτό που περνάμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και αν θυμόσαστε την προηγούμενη φορά τι σας είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Μυτιλίνη τραβάει τον αραβά. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι που βγαίνουν και τσιρίζουν και φωνάζουν, σαφώς και πρέπει το νησί να έχει μία ρότα και μία πλεύση, αλλά εμείς τραβάμε το πρόβλημα. Και εμείς το έχουμε στα χέρια μας όλα τα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα συνάδελφοι είναι για να λέγονται.
και να μην πει κανείς από εμάς αυτό που είναι η τοποθεσία, αν είναι στη Μυτιλίνη, αν είναι στον άλλο Δήμο ή οπουδήποτε. Εμείς έχουμε τραβήξει όλο αυτό από τα σκουπίδια, από οτιδήποτε. Και δεν είμαστε άκαρδοι, ούτε είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν πονάνε. Αλλά πλέον έρχεται και μια στιγμή που λες μέχρι εδώ. Και χαίρομαι για αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου. Ειλικρινά χαίρομαι, διότι ξέρω το πολιτικό του χώρο και οτιδήποτε έρχεται σε μια κόντρα. Απόφαση του είναι. Θα έχει το τίμημα, πιστεύω, να το τραβήξει, αλλά από εκεί και πέρα και εμείς πρέπει να είμαστε αρνητικοί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Κλείνοντας, θέλω να σας πω μια κουβέντα. Δεν λύνεται το θέμα εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα πρέπει να ομονοήσει η Ευρώπη. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρώπη είναι έτοιμη να ομονοήσει και να στηρίξει μια τέτοια κατάσταση. Εδώ αυτό που βλέπω, με αυτή εδώ την. Πώς θα το πω, με το Υπουργείο, με όλα αυτά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιο βήμα παραπάνω. Εάν ο Θεός μας αγαπάει, εάν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουν κάποια πράγματα διαφορετικά, θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε και θα κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, είμαστε εδώ. Κύριε συνάδελφε,